Αριστοτέλου Αθηναίων Πολιτεία Εκφωνητή Γιώργο Πιτροπογιανάκη Η Βουλή εξετάζει και τα άλογα και αν ο κάτοχο ενό καλού αλόγου θεωρηθεί ότι το διατρέφει άσχημα, τον τιμωρεί παρακρατώντα το βοήθημα για τη συντηρήση του αλόγου. Όσα άλογα δεν μπορούν να ακολουθήσουν ή δεν θέλουν να μείνουν στη γραμμή αλλά δηλιάζουν, τα σφραγίζουν στο σαγόνι με ένα σημάδι που έχει σχήμα ρόδα και ένα τέτοιο άλογο θεωρείται ακατάλληλο, εννοείται για πόλεμο. Εξετάζει λοιπόν η Βουλή του Εφήπου τη Εμπροστοφυλακή για να δει ποιοι είναι κατάλληλοι για αυτή την αποστολή. Και αν για κάποιον αποφανθεί κατόπιν ψηφοφορία αρνητικά, τότε αυτό πάβει να ανήκει στο Υπηκό. Εξετάζει επίση και τους πεζικάριους, του πεζικάριου του Υπηκού. Και αν κατόπιν ψηφοφορία κρίνει κάποιον ακατάλληλο, αυτό πάβει να μισθοδοτείται. Του υπήστου επιλέγει μια δεκαμελή επιτροπή την οποία διορίζει ο λαό κατόπιν ψηφοφορία. Η Επιτροπή παραδίδει τον κατάλογο όσων έχουν επιλεγεί στου Υπάρχου και στου φυλάρχου, Και αυτοί, μόλι τον παραλάβουν, τον υποβάλλουν στη Βουλή. Εκεί, αφού άνοιξουν τον πίνακα-κατάλογο, στον οποίο είναι σημειωμένα τα ονόματα των Υπέων, διαγράφουν από του ίδιε γραμμένου εκείνου που βεβαιώνουν ενόρκο ότι δεν είναι πλέον σωματικά ικανοί να υπηρετούν ω Κατόπιν προσκαλούν τους νεοσύλλεκτους και αν κανείς βεβαιώσει ενόρκο ότι δεν έχει την αναγκαία για το υπηκό σωματική ή οικονομική δύναμη, τον απαλλάσσουν. Για εκείνον όμω που δεν θα δώσει αυτόν τον όρκο, αποφασίζουν οι βουλευτέ με ψηφοφορία αν είναι ικανό να υπηρετήσει στο υπηκό ή όχι. Και αν τον κρίνουν κατάλληλο, τότε τον εγγράφουν στον πίνακα κατάλογο των υπέων, αλλιώ τον απαλλάσσουν. Παλαιότερα η Βουλή αποφάσιζε και για τα σχέδια και για τον πέπλο τη Αθηνά. Τώρα, όμω, αποφασίζουν οι δικαστέ, που ορίζονται με κλήρο, διότι οι βουλευτέ έδιναν την εντύπωση ότι έκριναν μεροληπτικά. Η Βουλή επίση φροντίζει σε συνεργασία με τον Ταμείο των Στρατιωτικών για την κατασκευή των αγαλμάτων τη Θεα νίκη και των βραβείων που απονέμονται στη γιορτή των Παναθηναίων. Η Βουλή εξετάζει και του αναπήρου. Γιατί υπάρχει νόμο σύμφωνα με τον οποίο όσοι έχουν περιουσία με αξία μικρότερη των τριών μνών και είναι ανάπηροι σε τέτοιο βαθμό, ώστε να μην μπορούν να εργαστούν, αυτού να του εξετάζει η Βουλή και να δίνει στον καθένα για διατροφή δύο οβολούς την ημέρα από το Δημόσιο Ταμείο. Ο Ταμείο των Αναπήρων ορίζεται με κλήρο. Και με έναν λόγο η Βουλή για τα περισσότερα ζητήματα συνεργάζεται με τους άλλους φορείς εξουσίας. Αυτέ είναι λοιπόν οι διοικητικέ αρμοδιότητε τη Βουλή. Εξάλλου, για τη συντήρηση των ναών διορίζονται με κλήρο 10 άντρε, οι οποίοι λαμβάνουν από του αποδέκτε 30 μνες και κάνουν τι πιο αναγκαίε επισκευέ των ναών. Από αυτού, 5 υπηρετούν στον Πειραιά και 5 στην Αθήνα. Αυτοί ελέγχουν να μην μισθώνονται με περισσότερε από δύο δραχμέ οι γυναίκε που παίζουν αυλό, λύρα και κιθάρα. Και αν διεκδικούν περισσότεροι άντρε την ίδια γυναίκα, τότε ρίχνουν κλήρο και την εκμισθώνουν σε αυτόν που θα του πέσει ο κλήρο. Επίση, αυτοί φροντίζουν να μην πετούν οι οδοκαθαριστέ στα σκουπίδια σε απόσταση μικρότερη από 10 στάδια από τα τείχη τη πόλεως. Απαγορεύουν να καταπατούνται οι δρόμοι με κτίσματα, να κατασκευάζουν ξύλινου εξώστε που να εξέχουν στου δρόμου, να κατασκευάζουν υδροροέ που ρίχνουν τα νερά στον δρόμο και να έχουν παράθυρα που να ανοίγουν προ τον δρόμο. Και τέλο, τα πτώματα εκείνων που πεθαίνουν στον δρόμο τα μεταφέρουν για ενταφιασμό με τη βοήθεια των δημοσίων δούλων υπηρετών που έχουν στη διάθεσή του. Διορίζονται με κλήρο και δέκα αγορανόμοι, πέντε για τον Πειραιά και πέντε για την Αθήνα. Αυτοί οφείλουν σύμφωνα με του νόμου να φροντίζουν για όλα τα εμπορεύματα, ώστε να πολλούνται γνήσια και ανώθευτα. Διωρίζονται επίση με κλήρο και 10 μετρονόμοι: 5 για την Αθήνα και 5 για τον Πειραιά. Αυτοί ελέγχουν τα μέτρα και τα σταθμά, για να τα χρησιμοποιούν σωστά οι πολιτές. Διωρίζονται επίση με κλήρο και 10 σιτοφύλακες: 5 για τον Πειραιά και 5 για την Αθήνα. Τώρα όμω διορίζουν 20 για την Αθήνα και 15 για τον Πειραιά. Αυτοί φροντίζουν πρώτον να πολλούνται σε κανονική τιμή τα ακατέργαστα σιτηρά τη αγορά και κατόπιν οι μιλονάδε να πολλούν τα άλευρα σύμφωνα με την τιμή του κρυθαριού και οι αρτοποιοί να πολλούν το ψωμί σύμφωνα με την τιμή του σιταριού και να έχει το ψωμί το βάρο που αυτοί οι ίδιοι θα ορίσουν. Διότι ο νόμο επιβάλλει αυτοί να ορίζουν το βάρο. Διορίζουν επίση με κλήρο 10 υπόπτε για το εμπόριο. Αυτοί είναι υποχρεωμένοι να επιβλέπουν τι εμπορικέ πράξει και να αναγκάζουν του εμπόρου να φέρουν στην Αθήνα τα δύο τρίτα από το φορτίο του σιταριού που μπαίνει στο λιμάνι και προορίζεται για τη σταγόρα. Διορίζουν επίση με κλήρο και του 11 που έχουν την εποπτεία των φυλακισμένων. Αυτοί θα τιμωρήσουν με θάνατο του επαυτοφόρο κλέφτε, του απαγωγεί και του ληστέ, εφόσον ομολογήσουν την πράξη του. Αν αρνηθούν την ανοχή τους, τότε θα εισαγάγουν την υπόθεση στο δικαστήριο και αν αθωωθούν θα τους απελευθερώσουν, ενώ στην αντίθετη περίπτωση θα τους θανατώσουν. Θα εισαγάγουν επίσης στο δικαστήριο τις υποθέσεις απογραφών, αγροκτημάτων και σπιτιών και όσα κρυθούν δημόσια θα τα παραδώσουν στους πολίτες. Θα εισαγάγουν επίσης στο δικαστήριο και τις καταγγελίες, διότι και αυτές τις εισάγουν οι 11. Όμω, μερικές καταγγελίες τις εισάγουν οι θεσμοθέτες. Διορίζουν επίσης με κλήρο και πέντε εισαγωγείς, ο καθένας τους για δύο φυλές. Αυτοί εισάγουν στο δικαστήριο τις δίκε που πρέπει να εκδικαστούν μέσα σε ένα μήνα. Τέτοιες δίκες είναι αυτές που αφορούν υπόθεση πρίκας, αν κάποιος την οφείλει και δεν τη δίδει. Υπόθεση ανεξόφλητου χρέους από δάνειο με τόκο μία δραχμή και υπόθεση εξόφλησης δανείου που έγινε για διεξαγωγή εμπορικών επιχειρήσεων. Επίσης, δίκες για σωματικές βλάβες, για φιλικά δάνεια και για συνεισφορές κοινωνικού χαρακτήρα δίκες για αγοροπολισίες δούλων και υποζυγίων και τέλος δίκες σχετικά με τριεραρχίε και τραπεζιτικές πράξεις. Οι εισαγωγοί αυτοί εισάγουν όλες αυτές τις υποθέσεις στο δικαστήριο για να εκδικαστούν σε διάστημα ενός μηνός και οι αποδέκτες εκδικάζουν τις υπέρ ή κατά των ενοικιαστών των φόρων υποθέσεις και μέχρι το ποσό των 10 δραχμών αποφασίζουν τελεσίδικα ενώ τις άλλες υποθέσεις τις εισάγουν στο δικαστήριο για να εκδικαστούν μέσα σε διάστημα ενός μηνός. Επίσης με κλήρο διορίζουν και τους 40, τέσσερις από κάθε φυλή οι οποίοι είναι αρμόδιοι για τις άλλες δίκες. Αυτοί παλαιότερα ήταν 30 και δίκαζαν πηγαίνοντας από δήμο σε δήμο, αλλά μετά την ολιγαρχία των 30 έγιναν 40. Για υποθέσεις μέχρι 10 δραχμές δικάζουν οι ίδιοι τελεσίδικα, αλλά για μεγαλύτερο ποσό διαβιβάζουν τις υποθέσεις στους διαιτητές. Αυτοί, αφού αναλάβουν την υπόθεση, αν δεν μπορούν να συμβιβάσουν του αντίδικου, εκδίδουν απόφαση και, αν την αποδεχτούν και τα δύο τα μέρη και την σεβαστούν, η δίκη τερματίζεται. Αν όμω ο ένα από του αντιδικού υποβάλλει έφεση στο δικαστήριο, τότε οι διαιτητέ βάζουν τι μαρτυρίε, τι κλητεύσει και τι σχετικέ διατάξει των νόμων σε δύο κυβότια, το ένα για τον κατήγορο και το άλλο για τον κατηγορούμενο σφραγίζουν τα κυβότια και επισυνάπτουν την απόφαση του διαιτητή που είναι γραμμένη σε πίνακα και τα παραδίδουν όλα στους τέσσερις δικαστές της φυλής, στην οποία ανήκει ο κατηγορούμενος. Αυτοί, αφού τα παραλάβουν, εισάγουν την υπόθεση στο δικαστήριο που αποτελείται από 201 μέλη προκειμένου για ποσά μέχρι χίλιες δραχμές και από 401 μέλη για ποσά μεγαλύτερα των χιλίων δραχμών. Και δεν επιτρέπεται να επικαλεστούν οι αντίδικοι άλλου νόμου ή άλλε κλητεύσει ή άλλε μαρτυρίε εκτό από εκείνα που έβαλε ο διαιτητή στα κυβότια. Διαιτητέ γίνονται πολίτε που έχουν συμπληρώσει το 60ο έτο τη ηλικία του. Αυτό διαπιστώνεται από τη χρονολογία των αρχόντων και των επώνυμων ηρωών. Υπάρχουν οι επώνυμοι ήρωε των φυλών, που είναι 10, και οι επώνυμοι ήρωε των στρατεύσιμων ηλικιών, που είναι 42. Παλαιότερα, οι εγγραφόμενοι εφηβοί εγγράφονταν πάνω σε ασπρισμένου πίνακε. Επικεφαλής αυτών σημειωνόταν τόσο το όνομα του επώνυμου άρχοντα του έτους, κατά το οποίο καταρτίστηκε ο πίνακας, όσο και το όνομα του επώνυμου ήρωα που ήταν επικεφαλής των διαιτητών του προηγούμενου έτου. Τώρα όμως τα ονόματα των εφήβων αναγράφονται πάνω σε χάλκινη στήλη που είναι στημένη μπροστά στο βουλευτήριο δίπλα στους αντριάντες των 10 επώνυμων ηρώων των φυλών. Οι 40 παίρνουν την τελευταία στήλη των επώνυμων ηρώων των στρατεύσιμων ηλικιών δηλαδή την 42η και κατανέμουν τις υποθέσεις διαιτησίας μεταξύ των εγγεγραμμένων εκεί πολιτών και ορίζουν με κλήρο ποιες θα εκδικάσει ο καθένας. Και ο καθένας είναι υποχρεωμένος να φέρει εις πέρας τις υποθέσεις που θα αναλάβει με κλήρο. Διότι ο νόμος προβλέπει την ποινή της στέρησης των πολιτικών δικαιωμάτων για όποιον δεν εκτελέσει τα καθήκοντα του διαιτητή ενώ βρίσκεται ήδη στην νόμιμη ηλικία. Εκτός αν τύχει να ασκεί εκείνο το έτος άλλο αξίωμα ή είναι σε ταξίδι. Μόνον αυτοί απαλλάσσονται αν κανεί αδικηθεί από τον διαιτητή του, μπορεί να τον καταγγείλει στο σώμα των διαιτητών. Και αν αυτό τον καταδικάσει, το επιβάλλεται σύμφωνα με του νόμου. Η ποινή τη στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων. Αλλά και αυτό μπορεί να υποβάλει έφεση. Χρησιμοποιούν δε του καταλόγου με του επώνυμου άρχοντε και για τι στρατιωτικέ υπηρεσίε. Όταν δηλαδή οι στρατεύσιμοι μία κλάσεω επιστρατεύονται, δημοσιεύουν από ποιον άρχοντα και επώνυμο ήρωα και μέχρι ποιον άρχοντα και επώνυμο ήρωα πρέπει να στρατευτούν. Διορίζουν επίσης με κλήρο και τους εξής αξιωματούχους. Πέντε οδοποιούς, οι οποίοι έχοντα τη διάθεση τους δημόσιου δούλους ω εργάτες είναι υποχρεωμένοι να επισκευάζουν τους δρόμους. Δέκα λογιστές και άλλους δέκα αναπληρωτές τους, στου οποίου πρέπει να λογοδοτούν όλοι όσοι άσκησαν ένα λειτουργήμα διότι αυτοί είναι οι μόνοι που έχουν την αρμοδιότητα να ελέγχουν τους λογαριασμούς των υπόλογων και να τους εισάγουν στο δικαστήριο. Αν διαπιστώσουν ότι κάποιος έκλεψε, τότε οι δικαστές τον καταδικάζουν για κλοπή και το ποσό που υπεξαιρέθηκε επιστρέφει στο δεκαπλάσιο. Και αν αποκαλύψουν ότι κάποιος δωροδοκήθηκε και οι δικαστές τον καταδικάσουν, τότε, εννοείται οι λογίστες, αποτιμούν το ποσό της δωροδοκίας και επιστρέφεται και αυτό στο δεκαπλάσιο. Αν πάλι καταδικάσουν κάποιον για κάποιο αδίκημα, τότε αποτιμούν εννοείται οι λογιστέ την έκταση τη ζημία και το ποσό καταβάλλεται από τον υπόχρεο χωρί προσάυξη, αν το πληρώσει πριν από την 1η Πλητανία. Αλλιώ το ποσό διπλασιάζεται. Όμω το δεκαπλάσιο δεν διπλασιάζεται. Διορίζουν επίση με κλήρο και έναν γραμματέα που ονομάζεται Γραμματέα τη Πλητανία. Είναι αρμόδιο για τα δημόσια έγγραφα, φυλάσσει τα κείμενα των ψηφισμάτων, κρατάει αντίγραφα όλων των άλλων εγγράφων και παρευρίσκεται στι συνεδριάσει τη Βουλή. Παλαιότερα αυτό διοριζόταν κατόπιν εκλογή και ω γραμματή διόριζαν του πιο ευυπόλοιπτου και αξιόπιστου πολίτε. Διότι το όνομα του γραμματέα αναγράφεται πάνω στι στήλε, όπου αναγράφονται τα συμβόλαια συμμαχιών και φιλία, καθώ και τα ψηφίσματα που απονέμουν πολιτικά δικαιώματα. Τώρα όμω και ο γραμματέα διορίζεται με κλήρο. Με κλήρο διορίζουν επίσης και δεύτερο γραμματέα. Τον γραμματέα των νόμων, ο οποίος παρευρίσκεται στις συνεδριάσεις της Βουλής και αντιγράφει όλους τους νόμους. Εκλέγει και η Εκκλησία του Δήμου έναν γραμματέα, ο οποίο έχει ω αποστολή να διαβάζει τα πρακτικά στην Εκκλησία του Δήμου και στη Βουλή. Αυτό, εκτό από την εν λόγω ανάγνωση, δεν έχει καμία άλλη αρμοδιότητα. Η Εκκλησία του Δήμου διορίζει με κλήρο και δέκα ιεροποιού, που ονομάζονται ιεροποιοί για τι εξηλαστήριε θυσίε. Αυτοί προσφέρουν τι θυσίε που υπαγορεύονται από του χρησμού και αν παρίσταται ανάγκη να πετύχουν με θυσίε χάριν κάποιου σκοπού ευνοϊκού ιονού, τότε προσφέρουν θυσίε από κοινού με του μάντε. Επίση, διορίζει με κλήρο και άλλου 10 ιεροποιού που ονομάζονται με βάση το έτο και προσφέρουν ορισμένε θυσίε και επίση οργανώνουν όλε τι γιορτέ που γίνονται κάθε 5 χρόνια εκτό από τα Παναθήνα. Τέτοιε γιορτέ που γίνονται κάθε 5 χρόνια είναι αυτή που γίνεται στη Δήλο, όπου γίνεται και άλλη γιορτή κάθε 7 χρόνια δεύτερη τα Βραβρόνια, τρίτη τα Ηράκλεια, τέταρτη τα Ελευσίνια και πέμπτη τα Παναθήναια Και από αυτές καμία δεν συμπίπτει με την άλλη. Τώρα προσθέθηκαν και τα ηφαίστεια που θεσπίστηκαν όταν επώνυμο άρχοντα ήταν ο Κυφισοφόντα. Διορίζουν επίση με κλήρο τον άρχοντα για τη Σαλαμίνα και τον δήμαρχο για τον Πειραιά, οι οποίοι οργανώνουν ο καθένα στον τόπο του τα Διονύσια και διορίζουν του χορηγού. Στη Σαλαμίνα αναγράφεται στα δημόσια έγγραφα και το όνομα του άρχοντα. Αριστοτέλους Αθηναίων Πολιτεία Εκφωνητής Γιώργος Πιτροπογιαννάκης